Γεια σας φίλοι μου, Γιώργος Κάβαλος εδώ, πίσω με ένα ακόμα haul. Σήμερα θα κάνουμε ένα haul το οποίο είναι αφιερωμένο στη Nike. Για την Nike που τον τελευταίο καιρό ακούμε τόσα πολλά πράγματα. Ακούμε ότι θα κλείσουν τα μαγαζιά, ακούμε ότι δεν θα βρίσκουμε πουθενά Nike, ακούμε ότι ίσως κάποια θα μείνουν. Γενικά υπάρχει ένας τεράστιος ντόρος τον τελευταίο καιρό. Επίσης η Nike βλέπουμε ότι είναι παντού πλέον. Έχει γίνει μονοπόλιο στο street style. Και σήμερα έχω Nike items από outlets, από retail, από sneaker stores, από το Nike.com, από παντού. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα κουτί Nike SB. Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε να δείτε βίντεο αναλυτικότατο με το τι συμβαίνει με τη Nike, με το αν θα κλείσει Nike, με το αν θα κλείσουν κάποια Nike, με το αν θα έχετε Nike, θέλω να μου το γράψετε στα σχόλια. Θέλω να πάτε να σπάσετε το κουμπί του like, που δεν το λέω ποτέ στα τελευταία 15 βίντεο. Θέλω να πάτε να σπάσετε το κουμπί του like και να κάνετε ένα subscribe, γιατί έρχονται και άλλα βίντεο μέσα στις επόμενες μέρες και το Nike βίντεο αν μου το γράψετε στα σχόλια. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα κουτί Mauve Nike SB, το οποίο είναι από το Color. Γενικά το Color είναι νομίζω το μόνο κατάστημα στην Ελλάδα που φέρνει SB παπούτσια, όπου τον τελευταίο καιρό έχουν πάρα πολύ hype και resell. Βέβαια κάνει κάποια περίεργα drops, δηλαδή σπάνια θα είναι first come first served ή με ράφλη οτιδήποτε. Δηλαδή οι τύποι πιστεύω ότι απλά αράζουν, λένε ποιος είναι ο πιο περίεργος τρόπος να δώσουμε αυτό το παπούτσι και το κάνουν. Έτσι λοιπόν, τη μέρα που χιόνιζε έτσι πολύ εδώ στην Αθήνα, ανεβάζουν 10,5 ώρα ότι όποιος βγει και κάνει το πιο creative ή το μεγαλύτερο Nike shoes θα κερδίσει. Βγήκα γρήγορα, έκανα ένα χιονάνθρωπο, ένα Nike shoes, έβαλα το Hennessy, έβαλα τα Valentine's, έφτιαξε εκεί γενικά ένα σκηνικό, το ανέβασα story. Για 3 μέρες δεν μου είχαν απαντήσει και είχα λίγο ξενερώσει, αλλά μία μέρα μου ήρθε ένα μήνυμα ότι έχω κερδίσει και χάρηκα πάρα πολύ. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω σε οτιδήποτε, δηλαδή και σε ράφλα, ας πούμε, δεν έχω κερδίσει ποτέ, ούτε σε κάποιο τέτοιο τύπου contest. Οπότε γούσταρα πάρα πολύ. Είναι αυτά, Nike SB Dunk Low στο Chicago Colorway, μαύρο, άσπρο, κόκκινο. Πάρα πολύ ωραίο και classic colorway, και γενικά αυτά τα classic colorway είναι και αυτά που ανεβαίνουν. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι τα επόμενα 3 χρόνια θα ξαναβγεί αυτό το παπούτσι, οπότε σίγουρα αν το κρατήσω dead stock 1 χρόνο θα ανέβει πάρα πολύ η τιμή του. 4,20 πάει, στο StockX μπορώ να το διώξω 3,30 cash δικό μου. Τέλος πάντων, δεν βιάζομαι, θα δω, μπορεί να το κρατήσω, μπορεί να το πουλήσω στο StockX και να κάνω ένα τέτοιο βίντεο. Πάντως αυτό το κοπ, πρώτο Chicago SB για retail. Λοιπόν μάγκες, ένα μικρό break από το haul για να σε ενημερώσω ότι το σημερινό βίντεο γίνεται σε συνεργασία με το highsociety.gr. Το highsociety.gr είναι η πρώτη ελληνική πλατφόρμα παύλα site, στο οποίο μπορείτε να πουλήσετε τα ρούχα σας, τα παπούτσια σας, τα αξεσουάρ σας ή να αγοράσετε από άλλους πολιτές που κάνουν το ίδιο πράγμα. Οπότε αν έχεις κάτι το οποίο το έχεις βαρεθεί, μπορείς να το πουλήσεις εκεί και με τα χρήματα να πάρεις κάτι άλλο μέσω του highsociety.gr. Μπορείς να πατήσεις το link στην περιγραφή για να έχεις πλην 20% στο πρώτο πακέτο δημοσίευσης αγγελίας με τον κωδικό KAVALOS20 στο checkout. Αυτά για το High Society. Πάμε να συνεχίσουμε το Nike haul. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα παπούτσι που παράγγειλα από το Nike και είναι ένα παπούτσι που έψαχνα πάρα πολύ και δεν με ένοιασε να το πληρώσω και resell, απλά δεν το έβρισκα. Τα συγκεκριμένα παπούτσια νομίζω τα έχει στο Foot Locker και είχα περιμένει 1 ώρα στην ουρά. Μπαίνω μέσα και δεν είχε νούμερο, είχε ξενερώσει πάρα πολύ. Δεν τα έβρισκα γενικά, αλλά God bless τα βρήκα. Nike TN3, έτσι λέγεται. Γενικά να ξέρετε ότι τα TN πάνε Nike Air Max Plus TN, το οποίο είναι το πιο διάσημο άσπρο TN. Μετά πάνε στα TN2, τα οποία γενικά δεν είναι τόσο popular και δεν μου πολύ αρέσουν, την αλήθεια. Και το επόμενο είναι το TN3, το οποίο το θεωρώ απίστευτο παπούτσι. Δεν συνηθίζεις να βλέπεις τέτοια παπούτσια από την Nike, σε τέτοια χρώματα, να αλλάζουν, να ξεκινάνε από άσπρο και να γίνονται μαύρα, να έχουν όλες αυτές τις γραμμές, όλα αυτά τα περίεργα υλικά. Είναι ένα παπούτσι το οποίο είναι έτσι πολύ street, πολύ hood, πολύ UK. Έχει το TN μπροστά στη γλώσσα και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο popular colorway στο TN. Αρχική 179, μου ήρθε από την Nike, έκανε νομίζω 1 εβδομαδούλα να έρθει. Το ρόκαρα κατευθείαν και γενικά να ξέρετε ότι όταν παίρνετε T1 τα παίρνετε τουλάχιστον 1 νούμερο μεγαλύτερο, γιατί εκτός ότι είναι πολύ σκληρά παπούτσια, είναι και αρκετά στενά. Λοιπόν, μιας και λέμε για TN, και για TN3 δεν σταμάτησα σε αυτό το colorway, πήρα άλλα δύο, τα συγκεκριμένα, τα οποία είναι εξίσου mad colorways, ειδικά αυτό το άσπρο σκοτώνει. Είναι 42,5, δυστυχώς είμαι 46-47, οπότε δεν μου κάνουν, οπότε θα τα δώσω στο cloud plug. Σίγουρα ας πούμε πάει με Nike sets όπως αυτό που φοράω, με Nike tech fleece, με γενικά sets πάνω κάτω, μακριά μπουφάν, γενικά αυτό το drill style. Δύο items για το cloud plug. Αν δεν με έχετε κάνει ακόμα follow, μπορείτε να πάτε στο cloud plug, να πατήσετε ένα follow, να φτάσουμε 20,000 συνδρομητές και έχω μια έκπληξη για αυτό. Ταυτόχρονα με τα TN3 πήρα και ένα OG Nike TN, Air Max Plus δηλαδή, σε αυτό το βυσσινή colorway, το οποίο μου θυμίζει γερμανικό rap, ειδικά δηλαδή αυτά τα κοκκινο-ροζο άσπρα τα φοράνε full, δηλαδή αν παρακολουθείτε και Instagram Jesus και τους φίλους του εκεί που φοράνε τέτοια, μου θυμίζει πάρα πολύ αυτή την κουλτούρα, οπότε βυσσινή Nike TN, έχουμε και τα άλλα. Γενικά αυτά παίζουν εκεί στα 150€ περίπου, αν τα βρείτε used, και αρχική πιο ψηλά 170-180. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω ένα Nike Buffon, το οποίο είναι αρκετά popular αυτή την περίοδο. Είναι επίσης αρκετά drill. Το έχω δει σε ένα-δύο colorways, το έχω δει όλο άσπρο, το έχω δει γκρι άσπρο, το έχω δει άσπρο μαύρο. Εγώ προτίμησα το all black. Πέρσι κάποιες εταιρείες έβγαζαν τέτοια Buffon και ήταν λίγο meme, δηλαδή ότι ήσουν σαν 40 ποδαρούσα λίγο αματό. Φέτος όμως, αν το πάρεις το σωστό νούμερο και το φορέσεις με το σωστό outfit, είναι πάρα πολύ όμορφο και το βασικότερο είναι ζεστό. Συγκεκριμένο το πήρα από Nike Outlet, είχε αρχική 180€, 160€ something, έκανε 80. Το καλό είναι ότι ακόμα και οι τσέπες είναι μεγάλες και από μέσα είναι τύπου fleece. Είναι ζεστό, δηλαδή όταν κάνει κρύο το φοράς την κουκούλα, σε καλύβει μέχρι κάτω και ακόμα και οι τσέπες βάζεις τα χέρια σου μέσα και είναι ζεστές. Το φοράω με tracksuits, το φοράω με jean, στενά και από πάνω αυτό. Τα TN μου, Air Force πάει πολύ, γενικά πάει με αρκετά ρούχα μου και επειδή είναι και full μαύρο είναι και πολύ εύκολο να το συνδυάσω. Συνεχίζουμε με δύο waistbag που πήρα από τα outlets, το ένα είναι το συγκεκριμένο μαύρο με αυτό το vinyl pattern μπροστά κόκκινο Nike logo και το Paris Saint-Germain waistbag, είναι ένα μεγάλο και ένα μικρό waistbag. Προσωπικά δεν θα τα ροκάρω, τα πήρα για να τα πουλήσω, επειδή η Paris είναι πολύ hot, το logo της όπου μπει ανεβάζει το price. Εγώ ό,τι πουλάω Paris, είτε είναι μπλούζα, είτε είναι ζακέτα, είτε είναι μπουφάν, όταν έχει το logo της Paris φεύγει πάρα πολύ εύκολα. Έτσι είναι ένα ωραίο οικονομικό waistbag για να το βάζεις με τα outfit σου, να βάζεις τα πράγματα σου μέσα. Με 25€, δηλαδή αντί να πάρεις ένα, τι να πω, από το Μπέρσκα, μπορείς να πάρεις ένα Paris Saint-Germain Nike και το αντίστοιχα αυτά. Άλλο ένα jacket το οποίο αγόρασα είναι αυτό το Nike Big Shoes Jacket, το οποίο είναι αντιανεμικό, δεν ζεσταίνει τόσο, είναι πολύ λεπτό, είναι XL, sky full oversized και γενικά αυτά τα big logo jackets νομίζω είχαν βγει πέρσι, πρόπερσι, δηλαδή τα έβρισκα στο Mr. Port 90€, νομίζω και ο Light είχε κάνει ένα post με το συγκεκριμένο φουρέιρα και όλα αυτή και ήταν γενικά έτσι αρκετά διάσημα μπουφάν, πάρα πολύ ωραίο, ειδικά αν είσαι έτσι Nike fanboy. Το συγκεκριμένο ήδη το πούλησα, οπότε δεν θα το ροκάρω. Πάμε στο επόμενο. Μήπως λίγο τώρα να ασχοληθούμε με τις γυναίκες του καναλιού που τις έχω αφήσει πάρα πολύ παραπονεμένες. Για δώσουμε και το άλλο Jordan 1. Αγόρασα δύο Jordan 1 low για τα κορίτσια, δηλαδή για να τα ποστάρω στο cloud και να τα πάρουν γυναίκες, επειδή πολλές φορές ποστάρω κάτι small ή κάτι 40 και κατευθείαν έχω DMs από κορίτσια και μου λένε Γιώργο βρες Jordan σε γυναικείο size, Γιώργο βάλε ρούχα για μας. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή εγώ δεν είμαι σε αυτά τα sizes δεν πολύ ασχολούμαι, αλλά όποτε μπορώ να βρω κάτι να το πουλήσω το παίρνω. Βρήκα αυτό το all white άσπρο με το περίεργο pattern μπροστά που είναι σαν πάπλωμα or something, μπροστά Jordan 1 low triple white. Αυτό δηλαδή για μια κοπέλα είναι Jordan, κάνει 100€ ή κάπου εκεί, δηλαδή μια τιμή του Air Force DS και μπορεί να το φοράει και να είναι έτσι λίγο πιο, ας πούμε, με το wave από το να φοράει, ας πούμε, ένα Adidas Essex Flax, ξέρω εγώ. Και αντίστοιχα βρήκα και άσπρο χρυσό με χρυσό Jordan tag μπροστά και τα δύο είναι 38,5, θα μπουν στο cloud plug, όποια κοπέλα τα πάρει εύχομαι να τα χαρεί, να τα φορέσει, να περάσει ωραίες στιγμές και άντε και στα high. Αυτό σας εύχομαι εγώ. Δεν σας έχω δείξει Jordan 1. Πανήλθα λοιπόν με 3 νέα colorways, τα οποία πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο είναι ένα colorway που όσοι με βλέπετε από παλιά, από πριν 1-2 χρόνια, ξέρετε ότι έχουμε περάσει πολύ καλές στιγμές μαζί. Είναι το Track Red. Για όσους θυμούνται, τα Track Red είχαν βγει μία τετράδα παπουτσιών, πράσινο, κίτρινο, μπλε και κόκκινο. Είχα τα κόκκινα, τα οποία τα είχα πάρει τότε retail από το Retro 23. Αυτή τη στιγμή έχουν buy now στο StockX 3,5, 4,50 ή κάτι τέτοιο. Τα βρήκα στο size μου, είναι 45,5. Πάρα πολύ ωραίο colorway, γιατί ουσιαστικά μου αρέσει όταν το Jordan 1 το βλέπεις από μπροστά που σκάει έτσι άσπρο μαύρο και κάνεις έτσι και σκάει το κόκκινο. Δεν ξέρω αν θα τα κρατήσω ή αν θα τα σελάρω. Δεν ξέρω αν είμαι αυτή τη στιγμή τόσο στο wave των Jordan 1. Έχει κάνει και πολύ ωραίο yellowing γενικά στη σόλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αν το πάρει κάποιος, να το πάρει για beater, να το φοράει κάθε μέρα. Το δεύτερο είναι Jordan 1 Rookie of the Year. Πριν βγουν τα Travis, πριν βγουν τα Mockers, αυτό ήταν ένα από τα λίγα καφέ Jordan 1 τα οποία μπορούσες να πάρεις. Rookie of the Year είχε φάει αρκετό hate στην αρχή. Τώρα επίσης buy now στο StockX είναι κοντά στα 4 εκατοστάρικα. Κατά τη γνώμη μου το συγκεκριμένο δεν είναι τόσο για skinny jeans και κολλητά Nike sets και τέτοια. Είναι πιο πολύ για oversized Levi's jeans, για έτσι sweatshirts, για φουτεράκια, για τέτοια φάση. Το είχα πάρει σε πολύ χειρότερη κατάσταση και το έκανα restore, πέρασε βαφή, έβγε όλο το yellowing, το ποστάρω και αυτό στο cloud plug. Και τελευταίο, Jordan 1 που φοράω και μου αρέσει πάρα πολύ, είναι το black gold vinyl. Ένα Jordan 1 που έφαγε γενικά πάρα πολύ hate και δεν είχε πάρα πολύ resell, όλοι το κράζανε. Εγώ προσωπικά έχω πουλήσει 4 τέτοια και αυτό είναι στο size μου. Θα έλεγα ότι ίσως του πήγαινε ένα άλλο vinyl χρώμα αντί για χρυσό, αλλά τώρα που το ξαναβλέπω νομίζω ότι και το χρυσό του πάει πάρα πολύ. Αυτά, Jordan 1. Γενικά εγώ προσπαθώ να τα βάλω στο cloud plug μέχρι 2.20, ειδικά αυτά που τα οποία εντάξει δεν είναι και τόσο hyped colorways. Είχα και τα mocha, τα οποία μόλις τα πούλησα. It is what it is. Πάμε να σας δείξω το τελευταίο ζευγάρι με sneakers, τα οποία είναι Nike SB, τα οποία δεν έχουν κουτί, τα βρήκα έτσι. Αυτό το χρώμα τύπου castor gum, ας πούμε, γενικά το χειμώνα είναι full hot. Όποιος ασχολείται με τα Nike SB, το συγκεκριμένο είναι ένα πολύ ωραίο Nike SB beater, ή για να το κάνετε και skate, καθώς δεν πάει πάρα πολύ πάνω από το retail, δηλαδή η τιμή του είναι κοντά στα 150 ευρώ. Και είναι και γενικά έτσι clean colorway για everyday, για να το σκεϊτάρεις ή γενικά για να βάλεις συλλογή σου ένα Nike SB. No box, τα έχω τα extra laces και αυτό θα φύγει για cloud plug. Και το Nike haul θα κλείσει με αξεσουάρ Nike, τα οποία θεωρώ ότι είναι απίστευτα. Μπορείς να κάνεις πάρα πολύ ωραία στιλιστικά, μπορείς να βάλεις λίγο έξτρα sauce στο outfit σου και είναι και πολύ οικονομικά. Όλα αυτά τα οποία θα σας δείξω είναι κάτω από 35 ευρώ. Ξεκινάμε με ένα Nike shoes καπέλο πρώτου επίπεδου. Άσπρο έχετε δει, μαύρο έχετε δει, κόκκινο Nike shoes καπέλο έχετε δει. Εγώ δεν είχα δει, οπότε το τσίμπησα. Είναι αυτά τα κλασικά πρώτου επίπεδου, θα το βάλω εδώ να το δείτε, νομίζω σκάει ωραία. Nike Cup πρώτο. Συνεχίζουμε με ένα headband. Το συγκεκριμένο το βρήκα και σε άσπρο και σε μαύρο και τσιγκουνεύτηκα και πήρα βλάκες μόνο το μαύρο. Το είχα δει σε μια φωτογραφία του Metro Booming να το φοράει και λέω cool, μπορεί να το χρησιμοποιήσω σε ένα styling ή για μια φωτογραφία, οπότε το πήρα. Στη συνέχεια έχουμε δύο Nike ACG beanies. Πολύ καλή ποιότητα από beanies. Είναι αυτά τα half beanies που προεξέχουν και τα αυτιά. Γενικά δεν είμαι fan της ACG, είναι μια κατηγορία με Nike προϊόντα όπως είναι τα TN, όπως είναι τα Nocta, όπως είναι τα Tech, είναι και μια δικιά της κατηγορία. Δεν είμαι τόσο fan, αλλά ξέρω ότι πολλοί είναι fan και τα πήρα για να τα πουλήσω. Στη συνέχεια ξεκινάει το drill, έχουμε τα γάντια της Nike, τα οποία έχω κάνει χαμό να τα βρω. Πήγα να τσακωθώ με κόσμο για αυτά τα γάντια, γιατί είχα πει σε έναν ράπερο θα τα δώσω, εν τέλει τα ήθελε ένας άλλος, εν τέλει τα βάλα σαν άλλο για το κλιπ, εν τέλει μου λέει ο άλλος τα θέλω εγώ. Τέλος πάντων, τώρα καταλήξαμε να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Αλλά για να βρω τα γάντια μου βγήκε ο πάτος. Οκ, έχω αυτά τα OG με το πλάι, με το Nike στο πλάι, και βρήκα και αυτά τα οποία έχουν Neo Nike Check στο πλάι. Αυτά θα φύγουν cloud plug, αυτά τα φοράω εγώ. Και ένα full hot αξεσουάρ, είναι το full face μπαλακλάβα, πείτε το όπως θέλετε, το Nike, το έχει φορέσει ο Drake στο Dark Lane Tapes, πώς λέγεται. Τέλος πάντων, στο τελευταίο mixtape του το φοράει στο εξώφυλλο και γενικά είναι ένα full ωραίο αξεσουάρ το οποίο είναι και χρήσιμο για όταν κάνει κρύο. Και επίσης και τώρα με τη μάσκα, δηλαδή δεν χρειάζεται να φοράς τη μάσκα, φοράς το full face, βέβαια προσοχή που θα μπεις. Αυτό ήταν το βίντεο, αυτό ήταν το Nike haul, σας έδειξα Jordan 1, Nike SB, Nike TN, αξεσουάρ για everyday, για πιο skate, για πιο drill, τα πάντα. Επίσης το set που φοράω είναι από Nike, football set. Θέλω να πάτε να σπάσετε το κουμπί του like αν θέλετε να κάνω το βίντεο για την Nike, για το τι θα γίνει με την Ελλάδα. Να αφήσετε ένα comment ποιο ήταν το αγαπημένο σας item και subscribe εννοείται, follow στο Instagram για πιο πολλά και θα τα πούμε next time. Τα φιλιά μου.